Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε review ένα σαπουνάκι το οποίο είναι, τι να πω, μπορεί και ίσως το πιο value for money προϊόν στην Ελλάδα. Είναι ένα ιταλικό σαπουνάκι το οποίο από την αρχή, δηλαδή έτσι πως παρουσιάζεται, έτσι ως προμοτάρεται, φαίνεται πολύ πολύ καλό και όντως ισχύει, και σήμερα θα το δοκιμάσουμε και μαζί να δείτε κιόλας πως είναι. Λοιπόν, ο λόγος είναι για το Officina Artigiana. Αυτό το συγκεκριμένο που έχω εγώ είναι το Stay Traditional, είναι το δεύτερο ας πούμε αρωματάκι που έχουν βγάλει. Είναι σαπουνάκι ιταλικό, όπως είπαμε. Δύο πολύ διάσημοι YouTubers, ο Ανδρέα Φαγκιάνη εδώ πέρα λέει βοήθησε πολύ σε αυτό το άρωμα, και ένας άλλος, ο Λούκα Ντινάρο, κάπως έτσι πως τον λένε, βοήθησε στο άλλο, γιατί υπάρχει το σαπόνι τα μπάρμπα με διαφορετικό απλά άρωμα. Η συνταγή, ο συνταγή και οι ιδιότητες παραμένουν οι ίδιες, δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε το σετάκι μαζί με το aftershave του, οπότε έχουμε το aftershave εδώ πέρα, το έχω βγάλει βασικά το μπουκαλάκι εδώ πέρα, και το σαπουνάκι σε αυτή την πολύ ωραία συσκευασία. Να δούμε λίγο τώρα πως είναι. Λοιπόν, ωραία, απλά λογότυπα, μαύρο χαρτάκι, δείχνει αυτό το Officina Artigiana και όλα αυτά. Έχει από πίσω συστατικά, οδηγίες και λοιπά. Εγώ θα βάλω τα συστατικά φυσικά στην περιγραφή και του σαπουνιού και αυτού. Λοιπόν, με κάνει εντύπωση που έχει ωραία αυτή τη συσκευασία. Το ανοίγεις και έχει εδώ πέρα μια γκουμούτσα που είναι όλο αυτό το πράγμα, γυαλί φουλ. Έχει εδώ πέρα ένα χαρτάκι με τα wellness oils που έχει 5 λαδάκια, 5 καλά λαδάκια φυτικά, είναι φυτικό πρώτα απ' όλα, έτσι. Έχει το καστορέλαιο, το λάδι τζοτζόμπα, το αμυγδαλέλαιο, το αργανέλαιο και το μπινακιόλι oil, το οποίο είναι από το grape seed oil, έτσι που ξέρουμε. Γενικότερα, ακόμα πώς το λένε, σχεδόν σε κάθε λάδι χρησιμοποιούν, ας πούμε, εδώ πέρα στο κάθε μέρος, στο κάθε λάδι από κάτω, λέει ας πούμε ότι το Officina Artigiana Milano recommends, και λέει ας πούμε πώς να χρησιμοποιείς το καστορέλαιο, έτσι βάλω ας πούμε στο κεφάλι και στο κρανίο σου, κάπου ας πούμε, για να καθαρίσεις τη μάσκαρα ας πούμε, τις βλεφαρίδες, το τζοτζόμπα τι να το κάνεις, ας πούμε βάλω το στα μούτρα σου, ας πούμε, στα μαλλιά, το μυδαλέλαιο ας πούμε σε τι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το άργαν για κάποιο λόγο δεν έχουν κάτι σαν συνταγή ας πούμε να το προτείνουν, έχει το grape seed ας πούμε που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, έχουν δηλαδή και συνταγές που ας πούμε μπορεί να σε βοηθήσει το κάθε λαδάκι στην καθημερινή σου ζωή, εκτός από προϊόντα που κάνουν αυτοί, έτσι δεν μιλάμε για προϊόντα που κάνουν αυτοί, θετικό. Λοιπόν, βάλουμε στην άκρη όλα αυτά. Το θετικό με όλο αυτό είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο μεταλλικό μπολ, μεταλλικό καπάκι βασικά, γυάλινο το μπολ ολόκληρο, έχει τις ετικετούλες όλα αυτά πολύ προσεγμένες, πολύ ωραίες, με αδιάβροχα ας πούμε αυτοκόλλητα, και μόλις το ανοίγεις, όχι τώρα φυσικά, όταν το πρωτοπήρα, εδώ πέρα έχει αυτά τα σχέδια από τη μηχανή ας πούμε που το ρίχνει μέσα, αλλά όταν το πρωτοπήρα είναι σαν αυτές τις κονσέρβες στο σούπερ μάρκετ που έχουν και το αέρος και κάνουν πλουφ, που κάνουν ένα χαρακτηριστικό ήχο, ακριβώς έτσι έκανε και αυτό. Δηλαδή είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το πρώτο που έχεις, ο πρώτος που το μυρίζεις, που το ανοίγει ας πούμε, είναι ολόφρεσκο, δεν περνάει μέσα οξυγόνο, είναι μικενό αέρος, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικότερα δεν το βλέπω πολύ, δεν το βλέπω καθόλου, να το πω καλύτερα, με κενό αέρος σε άλλα σαπούνια, σε άλλες μάρκες, γι' αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ θετικό. Μου αρέσει, βασικά μόλις το ανοίγεις,
σου βγάζει μια πολύ ωραία μυρωδιά, η οποία είναι πολύ καλοκαιρινή. Αυτό το Stay Traditional είναι πολύ καλοκαιρινό. Το άλλο, το Sapone da Barba, είναι λίγο πιο παραδοσιακό, μπαρμπέρικο άρωμα. Αυτό είναι λίγο πιο κολονέ, κολόνιας. Πάμε λίγο να δείξουμε και τα υπόλοιπα και θα πούμε μετά και τα συστατικά, θα πούμε και όλα αυτά και θα ξεκινήσουμε και το ξύρισμα σιγά σιγά. Λοιπόν, η μηχανούλα μας η Razorock Game Changer 0.84 χιλιοστά με μια feather δεύτερη χρήση. Πινελάκι έχουμε Upsafe Co. Silk Smoke 24 χιλιοστά και το Aftershave με το δικό του. Και έχουμε βάλει μια καλή ποσοτητούλα εδώ σε αυτό το μπολάκι. Γιατί είναι μαλακό, πολύ μαλακό. Να δείτε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Το κουμπίσω. Κάνει απευθείας. Δηλαδή λίγο. Το κουμπάω και με τη μία ας πούμε κάνει σημαδάκι. Λοιπόν, για να βάλουμε το καπάκι εμείς τώρα. Λοιπόν, έβρεξα πινέλο στον μπολ εδώ που έχω για να ξυπλώνω τη μηχανή και πάμε με τη μία να φορτώσουμε. Πολύ μαλακό σαπούνι. Με τη μία να δίνονται όλα αυτά τα αρώματα. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Άκρος καλοκαιρινό θα έλεγα για μένα άρωμα. Έχει νότες από εσπεριδοειδή. Συγκεκριμένα grapefruit, φλούδες λεμονιού, ροδάκινο, άγριες φράουλες και έχει μια βάση από λευκό μόσχο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κάνει εδώ πέρα ένα καλό φόρτωμα. Πάμε να ξεπλύνουμε και επιστρέφουμε για πρώτο πέρασμα. Λοιπόν, ήδη από το φόρτωμα βλέπουμε ότι έχει γίνει ένας πάρα πολύ καλός αφρός, παρλούγει και από τον μπολ. Η ποσότητα ήταν ένα μύγδαλο ας πούμε. Ήταν αρκετή, εντάξει είναι και μικρό το πινέλο, αλλά σκεφτείτε ότι έχω περίπου 3 ημέρες γένεια. Η όψη και γενικότερα αυτός ο αφρός που δημιουργεί σε προδιαθέσεις για κάτι ιδιαίτερο, ένας κανονικός απλός αφρός είναι με το που θέλει το νεράκι του, έτσι που αφρίζει ωραία, ούτε ιδιαίτερη γυαλάδα, ούτε τίποτα, αλλά έτσι έχει πολύ ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Και έτσι ωραία ανάλαφρη αίσθηση. Εμένα γενικότερα που δεν μου αρέσουν τόσο και τα vegan, γιατί συνήθως δεν έχουν τόσο καλή τόσο καλές ιδιότητες. Αυτό μου αρέσει πολύ. Όντως. Αξίζει. Λοιπόν, πάμε πρώτο πέρασμα. Με την Razorock Game Changer φορτωμένη με μία feather στην δεύτερη χρήση. Λοιπόν, κλαίνουμε. Πάμε. Πάμε λίγο στα συστατικά. Νερό λέει, στερικό οξύ. Λάδι καρύδας, καστορέλαιο, αμυγδαλέλαιο, αργανέλαιο, ποτάσα, άρωμα, τζοτζόμπα, grape seed oil, σόδα, τέτοιο καυστική και λιναλούλ. Αυτό για το άρωμα. Κάτι που είναι, δεν το θυμάμαι. Σε πολλά αρώματα που βλέπουμε λιμονέλ, κάπως έτσι λιναλούλ, είναι αυτό. Πολύ
καλή ολισθηρότητα, προστασία εξίσου καλή, δεν νιώθω τη λεπίδα σχεδόν καθόλου. Ξεκινούν λίγο χέρια. Πάρα πολύ καλή ολισθηρότητα, μεταξυλιστική ολισθηρότητα. Οπότε δηλαδή σκεφτείτε ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5 λάδια συν το λάδι καρύδας, δηλαδή 6 λαδάκια. Και είναι μόνο αυτά τα συστατικά, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο από πρόσθετα. Και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αν δεν θα διακόψουμε το βίντεο, το μπόλο μας καθάρισε. Πάμε δεύτερο αφρό μου. Όπως βλέπετε, αρκετός και έχει και λίγο ακόμα στο μπολ και δεν το έχει φορτώσει όπως βλέπω εδώ πέρα, έχει κι άλλο. Λίγες σταγονίτσες. Μπορεί αυτό το πινέλο να είναι σχετικά μικρό, αλλά κάνει πολύ ωραίο face lathering, είναι πολύ απαλό. Λοιπόν, πάμε δεύτερο πέρασμα. Τα φεγγάρια μου τελευταία υποδηλώνουν μια αποδοτική μηχανή με λίγα περάσματα και πιστεύω στην Game Changer έχω βρει το κουμπί μου, γιατί είναι όντως μια ωραία αποδοτική μηχανή. Δεν νιώθω πολλά, δεν τη νιώθω επιθετική. Συνήθισα λίγο σε πιο επιθετικές, δεν ξέρω. Και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για, έτσι, για 2-3 ημερών γένια. Δεν την νιώθω απειλητική, δεν με έχει προκαλέσει ρυθμούς κλπ. Θέλει λίγο μια προσεκτική τεχνική. Δεν θέλει να κάνεις πολλές μαγκές μαζί της. Και στα προηγούμενα ξυρίσματα που είχα χρησιμοποιήσει και ρούμπι, είχα δει ότι είναι πάρα πολύ ωραία και η ρούμπι. Μάλιστα. Αυτά είναι. Προβλημάτιστο, ωραίο ξύρισμα.
Το άρωμα μπορώ να πω ότι είναι κάπου εκεί στα 6, στα 10, ούτε πολύ ανεπαίσθητο, ούτε πάρα πολύ δυνατό. Όσο πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ξεπλύνουμε εξοπλισμό και επιστρέφουμε για aftershave. Αχ, ωραίο και μαλακό πρόσωπο. Τώρα που το πασπάτευα στο ξέπλυμα. Λοιπόν, πάμε να εφαρμόσουμε aftershave και να σας πω τι ιδιαιτερότητα έχει, το οποίο πιστεύω είναι, αν όχι το μόνο βασικά αρνητικό της εταιρείας. Εδώ που επέμεινε λίγο περισσότερο, λίγο έτσουξε. Oh, ωραίο άρωμα. Πολύ έτσι, μια μπουνιά εσπεριδοειδών στα μούτρα. Λοιπόν, γιατί κάνω έτσι. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια αλκοολούχος λοσιόν, είναι μια αλκοολούχος λοσιόν η οποία έχει έντονο άρωμα. Και για να την δημιουργήσουν αυτή, δηλαδή τα normal λέει after shave έχουν καμιά 4-5% το πολύ άρωμα, περιεκτικότητα. Αυτό έχει 15%. Παίζει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα στην αγορά σε άρωμα. Για να το καταφέρουν αυτοί φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν το ποσοστό πνεύματος 60-70% όπως πώς το λένε, όπως στα άλλα aftershave που κυκλοφορούν στην αγορά, οπότε το αύξησαν στα 80. Μιλάμε δηλαδή, έχει αυτό το μπουκαλάκι στα 100 ml, έχει 80 ml αλκοόλ, έχει 15 άρωμα και άλλα 5 που μένουν, είναι κάτι για κάτι, άλλα συστατικά τέλος πάντων, καστορέλα κλπ. Ναι, καστορέλα και κάτι τετρασόντιουμ και κάτι περίεργα και λίγο νερό και δεν ξέρω εγώ πώς θα. Έχει πάρα πολύ αλκοόλ και γι' αυτό προκαλεί όλες αυτές τις ιστορίες. Με τσίμπησε και λίγο εδώ πέρα ένα σημαδάκι, βλέπω. Αυτό είναι το μόνο κακό, γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό με τα λαδάκια, αυτά τα wellness oils, αυτά τα ακριβά τα λάδια. Μετά όμως, γιατί με βάζει τόσο πολύ αλκοόλ και με χαλάς όλο το post και όλα αυτά. Εντάξει, δεν έχω άσχημο post. Έχουν δώσει ό,τι μπορούσα να δώσω αυτά τα λάδια, το έδωσα στο δέρμα μου. Και γενικότερα, όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει, μετά δεν έχω βάλει μπάρμ, δεν έχω νιώσει κάτι ιδιαίτερο. Και νιώθω αυτό το κάψιμο του αλκοόλ όμως. Και όσο πιο βαθύ κιόλας ξύρισμα έχεις κάνει, τόσο πιο έντονο και αυτό το κάψιμο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν έχεις κάνει καλό ξύρισμα, δεν το νιώθεις καθόλου. Εντάξει, το άρωμα είναι πολύ δυνατό, πολύ ωραίο. Αυτό κιόλας είναι φουλ καλοκαιρινό και πρωινό με μεσημεριανό, άντε ελαφρύ απόγευμα εκεί θα το πήγαινα, θα το πήγαινα πιο αργά. Είναι αρκετά έτσι φρέσκο άρωμα. Το άλλο λένε ότι είναι πιο πολύ σαν το Floyd Black. Δεν το έχω μυρίσει, ούτε το Floyd Black, ούτε γενικότερα ας πούμε το έχω μυρίσει. Γενικότερα όμως νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, πάμε να ξανακάνουμε μια επανάληψη ας πούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, το ξύρισμα σήμερα είναι Officina Artisiana Μιλάνο, το State Traditional, αυτό το άρωμα που είπαμε με τις φράουλες, λεμόνι, ροδάκινο, grapefruit και τέτοια. Το ίδιο του το aftershave και το ξύρισμα έγινε με τη Razor Game Changer με μία feather στη δεύτερη χρήση μέσα, η οποία λίγο με τσίμπησε εδώ. Εντάξει, μικρό το κακό. Μικρό σημαδάκι και πινελάκι από Save Coast Silk με 24 χιλιοστά. Στην αρχή του βίντεο είπα ότι αυτό είναι ένα αρκετά value for money. Είναι, κατά τη γνώμη, γιατί είναι 150 ml, είναι με κρέμα, σχετικά κρέμα, αλλά είναι 150 ml, έχει πάρα πολύ καλή συσκευασία, έχουν τρόπο για να, αυτό με το κοινό αέρος δηλαδή, για να διασφαλίζεται ότι όντως εσύ είσαι ο πρώτος που το ανοίγεις και δεν έχει ανοιχτεί εδώ και 6 και 12 μήνες ας πούμε στο ράφι,
και κάνει 19,90 κάτι, τέλος πάντων 20 άρικο. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Το After Sale κάνει περίπου στα 16-17 ευρώ. Δηλαδή με λιγότερο από ένα 40 άρικο παίρνετε ένα σετάκι πολυτελείας, πάρα πολύ καλής ποιότητας και απόδοσης και σε δύο πολύ ωραία αρώματα να επιλέξετε τέλος πάντων ποιο θέλετε εσείς. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για το προδοσιακό ξύρισμα. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλά μπάνια, να προσέχετε και με το καύσωμα και με όλα αυτά. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Καλά ξυρίσματα.